Η διαφορά ανάμεσα σε ένα σπινθυριστή και ένα σπινθυριστή εκστρατές μαγνησίου είναι ότι στον πρώτο ξύνουμε πάντα με το μαχαίρι μας τη ράβδο ώστε να παράγουμε θρήματα, ενώ στο δεύτερο δεν τρίβουμε την πάνω ράβδο, αλλά τρίβουμε από κάτω το μαγνήσιο. Όλη αυτή η πλάκα είναι πλάκα μαγνησίου. Τρίβουμε με το μαχαίρι μας ή με το λαμάκι που βρίσκεται πάνω στο σπινθυριστή μας και παράγουμε θρήματα μαγνησίου. Η πάνω πλευρά στο λεπιδάκι αυτό είναι για αυτό το σκοπό. Και το λεπιδάκι στο πλάι είναι για να ανάψουμε τη φωτιά μας. Όσο πιο πολλά θρήματα δημιουργήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα ανάψει η φωτιά μας. Αυτή τη στιγμή εδώ τώρα δημιουργούμε θρήματα μαγνησίου με το μαχαιράκι, με το λεπιδάκι που βρίσκεται πάνω στο σπινθυριστή μας. Αφού δημιουργήσουμε μια κατάλληλη ποσότητα, την παίρνουμε και την τοποθετούμε σε μια φωλιά από χόρτα. Αυτή εδώ είναι η φωτιά που σας είπα. Αδειάζουμε τη χαρτοπετσέτα με το μαγνήσιο πάνω από τη φωλιά μας και στη συνέχεια με το λεπιδάκι που βρίσκεται πάνω στο σπιθυριστή μας ανάβουμε. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Όπως βλέπετε παίρνει κατευθείαν. Απλά το θέμα είναι ότι κάποιες τεχνικές πρέπει να τις επαναλαμβάνουμε καθημερινά ώστε να τις πετύχουμε.